Και από το χώρο της πολιτικής πάμε τώρα στο χώρο της εκπαίδευσης. Έχουμε αλλαγές και υποβαθμίσεις σχολείων. Έτσι λοιπόν από εξαθέσια που είναι σήμερα δύο δημοτικά σχολεία, Κομνηνών και Άρδασας, γίνονται τριθέσια. Και όλα αυτά γιατί θα τα δούμε τώρα και θα τα συζητήσουμε με τον συνάδελφο τον Κώστα τον Μαυρίδη. Πάμε στην αίθουσα ενημέρωσης. Καλησπέρα Κώστα. Καλησπέρα Κατερίνα κυρίες και κύριοι. Πράγματι έτσι είναι και δεν είναι βέβαια μονάχα στην Εορδαία. Η εικόνα είναι γενικότερη στη Δυτική Μακεδονία, θα έλεγα σε όλη την Ελληνική Ήπεθρο, αλλά εστιάζουμε σήμερα στα σχολεία της Εορδαίας. Δύο δημοτικά σχολεία λοιπόν υποβαθμίζονται κατά το ίμιση, από εξαθέσια γίνονται τριθέσια, κάτι το οποίο θα ισχύσει από την επόμενη σχολική χρονιά. Τα Κομινά και η Άρδασα που μέχρι τώρα είχαν εξαθέσεις οργανικές θέσεις για τους δασκάλους υποβαθμίζονται κατά 50%. Αυτό τώρα πώς προκύπτει? Προκύπτει πρώτιστα με το γενικότερο πρόβλημα της χώρας στην υπογεννητικότητα, αλλά εγώ θα έλεγα ότι επιπλέον η αστιφιλία και η μετανάστευση λόγω και της κατάστασης που βιώνει η περιοχή. Νομίζω ότι πια τα νέα ζευγάρια και δεν κάνουν παιδιά, αλλά και μεταναστεύουν σε άλλες περιοχές λόγω της αναζήτησης εργασίας. Παλιά είναι... Κώστα, πριν λίγα χρόνια όλα τα χωριά έσφυζαν από παιδικές φωνές, από παιδιά. Και τώρα μια ερημοποίηση γενικότερα, άδειες παιδικές χαρές όπου υπάρχουν. Λείπουν οι φωνές και όλα αυτά που ζούσαν τα παιδιά τους καλοκαιρινούς μήνες. Ο νέος σύγχρονος τρόπος ζωής νομίζω ότι είναι ένα από τα ζητήματα. Η μεγάλη προσπάθεια για μόρφωση, για γνώση στα νέα ζευγάρια προς τα παιδιά τους δημιουργεί το φαινόμενο της αστιφιλίας μαζί με βεβαίως με πρώτιστα την αναζήτηση εργασίας για τους γονείς. Τα παιδιά θέλουν κοντά στο περιβάλλον τους εκτός από το σχολείο να έχουν τα πρόσθετα μαθήματα, ξένες γλώσσες, φροντιστήρια, άλλες δραστηριότητες, οπότε αναγκαστικά αδειάζουν τα χωριά και ο κόσμος ολοένα και λιγότερο ασχολείται με τον πρωτογενή τομέα, με τη γεωργία ή την κτηνοτροφία, οπότε αυτό νομίζω ότι είναι ένα μεγάλο θέμα, ένα κορυφαίο ζήτημα που φοβάμαι ότι δεν δείχνει να σταματά, δείχνει να διωγγώνεται, να διευρύνεται και τα επόμενα χρόνια μάλλον θα έχουμε και κλείσιμο σχολείων. Το είχαμε στο παρελθόν, αλλά φαίνεται ότι θα πάμε και σε μια επόμενη φάση που θα έχουμε κλείσιμο σχολείων. Ενθαρρυντικά, ελάχιστα τα παραδείγματα, με την ευκαιρία να πω ότι η περιοχή των πύργων του Δήμου της Εορδαίας είναι μια κοινότητα που είναι ένα φωτεινό παράδειγμα, γιατί εκεί έχουμε συγκράτηση του πληθυσμού λόγω της δυναμικής καλλιέργειας των οποροφόρων δέντρων, είτε των μήλων είτε των κερασιών. Και έτσι μένει ο κόσμος στο χωριό και τα νέα ζευγάρια και έχει και ζωή και το σχολείο αλλά και ο παιδικός σταθμός και το νηπιαγωγείο που λειτουργούν εκεί. Και τα νέα ζευγάρια Κώστα δεν μένουν στο χωριό, προτιμούν μεγάλες πόλεις για να αποφεύγουν και τις μετακινήσεις και όλα τα έξοδα, τόσο ζητήματα που αφορούν τη θέρμαση. Η πόλη της Πτολεμαΐδας έχει τηλεθέρμαση ενώ τα χωριά δεν έχουν, είναι πολλά. Πολλά όλα αυτά που οδηγούν τα νέα ζευγάρια στις μεγάλες πόλεις. Πάμε να δούμε το ρεπορτάζ και επανερχόμαστε. Πώς ξεκινά, κυρία Σπραγκαθού, κύριε Πρόεδρε, η νέα σχολική χρονιά? Η νέα σχολική χρονιά ξεκινάει σύμφωνα με το υγειονομικό πρωτόκολλο που έχει βγάλει από πλευρά κορονοϊού το Υπουργείο. Οι συνάδελφοι περισσότεροι έχουν εμβολιαστεί και αυτοί που δεν έχουν εμβολιαστεί θα περάσουν το rapid test ή το μοριακό αντίστοιχα και τα self-test για τους μαθητές. Το αρνητικό σε εμάς στην περιοχή μας είναι ότι τέλη Αυγούστου βγήκε η απόφαση του υποβιβασμού των σχολικών μονάδων της Άρδασας και του Δημοτικού Σχολείου Κομνηνών. Μία απόφαση που λογικά θα πρέπει να είχε βγει από τον Ιούνιο πριν ξεκινήσουν οι υπηρεσιακές μεταβολές των συναδέρφων με τα θέσεις οργανικές και βγήκε τέλη Αυγούστου αφού το ΠΙΣΠΗ είχε προχωρήσει σε όλες τις διαδικασίες των τοποθετήσεων των συναδέρφων. Και πρώτον είναι μια απόφαση που σύμφωνα με την απόφαση του Συλλόγου Εκπαιδευτικών έφυγε ομόφωνα από εδώ,
Πράγμα το οποίο εμείς διαμαρτυρόμαστε, γιατί μπορεί μεν οι μαθητές μας να είναι λιγότεροι, αλλά όταν μέσα στις επιτροπές απαρτίζεται και από συναδέρφους, θεωρούμε ότι η απόφαση πάντοτε πρέπει να στηρίζει τα σχολεία. Γιατί μπορεί να φεύγει ομόφωνη, το Υπουργείο όμως ποτέ δεν βλέπει πάντοτε την ομόφωνη απόφαση και λειτουργεί με νούμερα. Ξέρει ότι ο αριθμός μαθητών είναι 1 προς 25. Μπορεί η απόφαση να ήταν για να μην υπάρχει αυτός ο υποβιβασμός στα τριθέσια. Παρ' όλα αυτά όμως λειτουργήσε με νούμερα και φτάσαμε σε μεγαλύτερο υποβιβασμό. Και επειδή ο αριθμός των μαθητών, τουλάχιστον για την Άρδασα που γνωρίζω, γιατί και εγώ εκεί εργάζομαι, έχει διακυμάνσεις, θεωρούμε ότι ήταν πολύ μεγάλη βιαστική απόφαση, γιατί τα σχολεία έχουν τις υποδομές. Είμαστε σε μια μεταβατική φάση της απολιγνητοποίησης της υπογεννητικότητας. Πρέπει να στηρίξουμε τα σχολεία, όσο το δυνατόν επιδιώκοντας λιγότερους αριθμούς ανά τμήμα και λόγω του κορονοϊού, αλλά και λόγω της ιδιαίτερης κατάστασης που έχουμε εδώ, μέχρι να δούμε τι θα γίνει, πώς μπορούν να λειτουργήσουν οι σχολικές μονάδες. Γιατί το να υποβιβαστεί ένα σχολείο είναι πολύ εύκολο. Το θέμα είναι όμως ότι όταν αυτό το σχολείο υποβιβάζονται, οι γονείς σκέφτονται και για το πώς μπορούν, για το καλύτερο για τους γονείς, για τα παιδιά τους, με αποτέλεσμα να υπάρχει κίνδυνος να έχουμε ακόμα μικρότερο αριθμό μαθητών. Άρα πρέπει να στηρίξουμε τα σχολεία, να φροντίσουμε την οργανικότητα, και το λέω όχι μόνο για τους συναδέρφους, γιατί οι συνάδελφοι θα μετακινηθούν σίγουρα, αλλά νομίζω ότι και για τα χωριά είναι το σχολείο αυτό που δίνει ζωή σε ένα χωριό. Κομινά και Άρδασα, από εξαθέσια γίνανε τριθέσια. Ναι. Στα νηπιαγωγεία η κατάσταση έχει αλλάξει? Η κατάσταση στα νηπιαγωγεία, τα νηπιαγωγεία κινούνται, έχουν ακόμα μαθητές, τα οποία βέβαια υπάρχουν οι διακυμάνσεις, αλλά ακόμα λειτουργούν τα νηπιαγωγεία, έχουν μαθητές, άρα μπορούν να στηρίξουν τα σχολεία αυτά.